Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Είμαι και πάλι στην κουζίνα μου, γιατί έχω αγοράσει κάποια ποσότητα κρέας και θέλω να κάνω προετοιμασία για κάποια γεύματα ή να μαγειρέψω ουσιαστικά κάποια γεύματα τα οποία θα μπουν στην κατάψυξη. Γιατί θέλω να οργανωθώ λιγάκι περισσότερο, έτσι να είμαι λίγο πιο προετοιμασμένη για να έχω χρόνο να κάνω και κάποια παραπάνω πράγματα. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι τις τελευταίες μέρες έχω καταφέρει και σηκώνομαι μια φυσιολογική ώρα ανθρώπινη. Σηκώνομαι 7 ώρα το πρωί μαζί με τον Γιάννη και προλαβαίνω να κάνω πολύ περισσότερα πράγματα. Θέλω λοιπόν μαζί με όλα τα υπόλοιπα που έχω ξεκινήσει, δηλαδή το bullet journal που σας έχω πει, το οποίο το έχω εδώ μαζί μου, το πρωινό ξύπνημα, αυτό που σας λέω, καθώς και πολλά άλλα πράγματα τα οποία ακολουθώ και έχω μπει σε τάξη και εγώ και το σπίτι, θέλω λοιπόν μαζί με αυτό να κάνω κάποια γεύματα τα οποία θα είναι στην κατάψυξη για μέρες που δεν προλαβαίνω, γιατί ναι, και εμείς οι μαμάδες που καθόμαστε στο σπίτι, όταν έχουμε να κάνουμε άλλα 2.000 πράγματα μέσα στο σπίτι, δεν προλαβαίνουμε πολλές φορές να μαγειρέψουμε στην ώρα μας. Και επειδή δεν είμαι πολύ του να μαγειρεύω το προηγούμενο βράδυ για την επόμενη μέρα, γιατί τις ώρες που είναι εδώ ο Γιάννης προτιμώ να μην κάνω κάτι ιδιαίτερο, αλλά να κάθομαι μαζί του και με τον Άκη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θέλω να προετοιμάσω κάποια γεύματα. Βρήκα ευκαιρία τώρα που κοιμήθηκε το αγόρι μου. Έχω αγοράσει κρέας. Μαζί με αυτά να σας πω ότι έχω ξεκινήσει και διατροφή, οπότε θα δείτε συνταγές οι οποίες είναι λίγο πιο μαζεμένες, βρε παιδάκι μου. Όχι ότι θα φάω και τα μακαρονάκια μου, αλλά θα προσπαθήσω να είναι μία φορά την εβδομάδα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω ως εξής. Θα σας πω τι και τι έχω αγοράσει και τι θα προετοιμάσω, απλά για να έχετε μια ιδέα πώς θα προχωρήσει το βίντεο. Τα έχω σημειωμένα εδώ. Έχω αγοράσει λοιπόν κοτόπουλο φιλέτο. Πήρα αρκετό από αυτό, γιατί θα φτιάξω διάφορα πράγματα. Θα δούμε, ελπίζω να προλάβω να τα κάνω όλα αυτά που θέλω βασικά πρωτού ξυπνήσει ο Άκης. Έχω μπροστά μου γύρω στη 1,5 ώρα, θεωρητικά. Λοιπόν, πήρα λοιπόν κοτόπουλο φιλέτο, πήρα κιμά κοτόπουλο. Κάνω πεντανόστιμα μπιφτέκια κοτόπουλο. Δεν θυμάμαι αν σας τα έχω δείξει σε Τζοκούκ. Νομίζω ότι έχω κάνει κάποιο βίντεο Τζοκούκ. Εάν έχω κάνει, θα σας έχω το link από κάτω, τσεκάρετε το. Και πήρα και κιμά μοσχαρίσιο. Θα κάνουμε μπιφτέκια και κεφτεδάκια, τα οποία ουσιαστικά αυτά που θα μαγειρέψω για μένα κυρίως, αλλά πολύ πιθανόν και για τους άντρες, θα γίνουν στο φούρνο για να γίνουν λίγο πιο υγιεινά ή μπορεί να γίνουν στο τηγάνι, απλά θα συνοδευτούν με κάτι λίγο πιο light από τις τηγανιτές πατάτες. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πρέπει να βγάλω όλα μου τα υλικά, να βγάλω τι και τι θα χρειαστώ, θα σας τα δείξω και θα ξεκινήσω να κάνω την προετοιμασία. Λοιπόν, εδώ έχω σημειώσει τι κρέας έχω πάρει και τι γεύματα θέλω να βγάλω. Ίσως κάνω μία-δύο λαγούλες, θα δούμε. Έχω τα ψάκια αλουμινίου, τα οποία είναι και για το φούρνο και για την κατάψυξη. Έχω σακουλάκια κατάψυξης, τα οποία με έχουν βολέψει πάρα πολύ. Αυτά εδώ και αυτά εδώ, τα σακουλάκια δηλαδή και τα ψάκια τα από εδώ, τα έχω πάρει από τα Lidl. Μόνο στα Lidl βρίσκω συσκευασία τέτοια με δύο μεγέθη σακουλάκια. Τώρα δεν έχω τα μικρά, έχω τα μεγάλα μόνο, από ό,τι βλέπετε χωράνε 3 λίτρα. Και αυτά τα έχω αγοράσει από marketing, supermarket. Έχω και αλουμινόχαρτο εδώ, έχω το κρέας μου, με αυτό που θα ξεκινήσω δηλαδή. Θα ξεκινήσω με το φιλέτο κοτόπουλο, μακαρονάκι κοφτό. Έχω το δίσκο κοπής μου, λεκανίτσα και το σουρουτήρι έτοιμο, γιατί το κρέας ναι το ξεπλένω πριν το μαγειρέψω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω σκοπό να φτιάξω σνίτσελ κοτόπουλο. Οπότε θα πάρω το ένα φιλέτο, θα το κόψω σε φέτες, σε κομμάτια όπως το θέλω. Στη συνέχεια θα το πανάρω, θα το βάλω σε σακουλάκια μαζί με λαδόπουλα για να μην κολλήσουν μεταξύ τους και θα το βάλω στην κατάψυξη και θα σας το δείξω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχω φρυγανιά, μόλις το διαπίστωσα. Νόμιζα ότι είχα τριμμένη φρυγανιά. Δεν πειράζει όμως, όπως είναι, αφού το έχω κόψει και το έχω έτοιμο, θα το βάλω σε λαδόκολλα και θα μπει σε σακουλάκι στην κατάψυξη και θα γράψω απ' έξω ότι είναι για σνίτσελ. Θα κόψω
άλλο ένα φιλέτο το οποίο θα κάνουμε κοκκινιστό. Προς το παρόν έχω βάλει να βράσει το νερό για τα μακαρονάκια. Περιμένοντας να βράσει το νεράκι για το κοτόπουλο, για τα μακαρόνια, γιατί αφού γίνουν τα μακαρόνια θα φτιάξω και το κοτοπουλάκι το κοκκινιστό, θα βάλω τον τσιμά κοτόπουλο εδώ, σε μια λεκάνη. Θα κόψω μισό κρεμμύδι γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Το νεράκι έχει βράσει, θα βάλουμε τα μακαρόνια να βράζουν. Θα ξεκινήσω να τα βάλω στη λαδόκολλα, θα τα πλάσω να βάλω στη λαδόκολλα για να μπουν σε σακουλάκι και αυτά. Βγάζετε όσο μπορείτε τον αέρα. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε στην άκρη. Έτοιμα και αυτά. Λοιπόν, έχω βάλει τη σιγαρίζω το κοτάζλο για να το κάνω κοκκινιστό. Τα μακαρονάκια είναι έτοιμα, θα τα βάλουμε τώρα στο παψάκι. Θα βάλω το άλλο φιλέτο να το κόψω για να το έχω έτοιμο για το μπουκές. Έχει βράσει το κοτόπουλο. Λοιπόν, θα ανοίξω το σακουλάκι στο οποίο έχω γράψει ότι είναι κοτόπουλο κομμένο για κοτομπουκές και θα βάλω τις κοτομπουκές μου. Βολεύει πάρα πολύ αν έχετε ένα μπολ και βάζετε μέσα το σακουλάκι, ούτως ώστε να μένει όρθιο και να βάζετε το κρέας ό,τι θέλετε πιο εύκολα. Θα βάλουμε το κοτοπουλάκι όπως είναι, χωρίς αλάτια και τίποτα δηλαδή δεν θα του βάλω, απλά το έχω έτοιμο κομμένο για κοτομπουκές για να έχει περισσότερο χώρο στην κατάψυξη. Κάνω αυτό, απλώνω δηλαδή το κρέας. Θα βγάλω όσο αέρα περισσότερο μπορώ και είναι έτοιμο για να πει στην κατάψυξη και αυτό. Λοιπόν, θα κόψω άλλο ένα κρεμμύδι το οποίο θα μπει σε σακουλάκι μαζί με πιπεριά. Έχω γράψει εδώ στο σακουλάκι ότι είναι κοτόπουλο με κρεμμύδι, πιπεριά, πιπέρι, σκόρδο και λάδι και ότι θέλει μόνο αλάτι, διότι κάποιο καλό κοριτσάκι από εσάς μου εξήγησε ότι είναι καλό να μην βάζουμε αλάτι στο ομό κρέας όταν το βάζουμε στην κατάψυξη. Οπότε το τηρώ αυτό. Θα κόψω τώρα και την υπόλοιπη πιπεριά που έχει μείνει, να τη βάλω και αυτή. Θα το βάλω και αυτό μέσα στο σακουλάκι.
Οπότε τώρα τι μας μένει, θα βάλουμε λαδάκι, θα βάλουμε σκόρδο, πιπεράκι. Θα κλείσω το σακουλάκι μου όπως είναι και θα το ανακατέψω, ώστε να πάνε παντού τα υλικά, τα μπαχαρικά, το λάδι. Θα το βάλω έτσι οριζόντια, όπως σας έδειξα και πριν. Να βγάλω τον αέρα και να το απλώσω όσο μπορώ για να μπει έτσι στην κατάψυξη και να πιάνει όσο δυνατόν, όσο το δυνατόν λιγότερο χώρο. Τώρα μας έχει μείνει αρκετό φιλέτο. Το ένα κομματάκι λοιπόν θα το κόψω και θα το κάνω πολύ πολύ μικρά κομματάκια για να το βράσω, να είναι μαγειρεμένο ουσιαστικά, αλλά χωρίς μπαχαρικά και τέτοια πράγματα, σε ένα σακουλάκι ή σε ένα ταπεράκι στην κατάψυξη, για όταν θέλουμε να φτιάξουμε σάντουιτς ή σουβλάκι για παράδειγμα. Το βγάζεις, το μαρινάρεις, βάζεις ό,τι θέλεις και το μαγειρεύεις λίγο ακόμα και γίνεται πεντανόστιμο. Και το άλλο θα το φιλετάρω απλά, θα το κόψω δηλαδή σε κομμάτια, ούτως ώστε όταν θελήσω να κάνω στο φούρνο κάτι τέτοιο, να το έχω έτοιμο κομμένο. Λοιπόν, το κλείνουμε. Το ανακατεύουμε. Καλά, καλά. Και τώρα μας έχει μείνει το κοτόπουλο που είναι για τα σάντουιτς, το οποίο θα μαγειρέψουμε κιόλας. Οπότε... είναι έτοιμο το ταψάκι μας. Θα βάλουμε αλουμινόφαρτο. Θα το αφήσουμε να κρυώσει καλά. Και μετά θα μπει η κατάψυξη. Θα γράψουμε ότι είναι κοτόπουλο κοκκινιστό με κοφτό μακαρονάκι και το μαγειρέψαμε στις 1 Δευτέρου. Καλά, δεν θα αργήσει να γίνει κατανάλωση σε αυτό. Και τώρα θα βάλουμε το κοτοπουλάκι, να το τσιγαρίσουμε και να το αφήσουμε να βράσει λίγο. Κούνησα και την κάμερα. Συνεχίζω και μαγειρεύω το κοτόπουλο. Και αφού έχει τσιγαριστεί αρκετά, βλέπετε, είναι καλά μαγειρεμένο, αλλά θέλω να το βάλω λίγο νεράκι να το αφήσω να βράσει. Έτσι, λίγο για να νιώσουμε ότι είναι καλά μαγειρεμένο. Έχω βάλει εδώ το κυμάτο μοσχαρίσιο με ένα αυγό, λάδι, αλάτι, πιπέρι, ένα κρεμμύδι, δυόσμο και βασιλικό και 2 φέτες ψωμάκια του τόστ. Και θα τα κάνω μπιφτέκια, τα οποία θα βάλω και αυτά στην κατάψυξη. Μόλις τελείωσα, το μόνο που έχει μείνει είναι το κοτόπουλο που το αφήνω να βράσει λίγο παραπάνω για τα σάντουιτς. Αλλά δεν θα σας το δείξω τώρα. Θα το αφήσω να κρυώσει και θα το βάλω μέσα σε ένα ταπεράκι που έχω για κατάψυξη, γιατί έχω αγοράσει ταπεράκια για κατάψυξη. Σας τα είχα δείξει νομίζω κιόλας σε ένα βίντεο. Οπότε αυτή ήταν η προετοιμασία που έκανα σήμερα. Αυτά τα φαγητά θα μας κρατήσουν περίπου για 2 εβδομάδες. Ξαναλέω ότι δεν είναι για κάθε μέρα, δηλαδή δεν θα δυστυχεί κάθε γεύμα που είδατε
σε συνεχόμενες μέρες. Ανάμεσα θα φτιάχνω και λαχανικά, μπορώ να φτιάξω και κάποιο ψαράκι, μπορώ να φτιάξω και κάποια σούπα, όσπρια, οπότε καταλαβαίνετε, πηγαίνει ένα λάξ. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε και θέλετε κι άλλα, πατήστε like και μην ξεχάσετε να μου γράψετε σχόλιο από κάτω για να ξέρω τι και τι θα θέλατε να δείτε από εδώ και πέρα σε αυτό το κομμάτι. Αυτά από μένα για σήμερα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι η Τρίτη. Από μένα, φιλάκια πολλά!